Καλησπέρα σας και πάλι εδώ για να εξετάσουμε το τέταρτο βιβλίο των ηθικών Νικομαχείων. Ο Αριστοτέλης μετά τη Σοφροσύνη, την Ανδρεία και τη Σοφροσύνη που είχε εξετάσει στο τρίτο βιβλίο, θα μιλήσει στο τέταρτο για κάποιες άλλες αρετές και ξεκινάει με την αρετή της γενεοδορίας ή όπως την αποκαλεί εκείνος ελευθεριότητα. Η ελευθεριότητα είναι η αρετή που ταιριάζει σε ελεύθερο άνθρωπο και κυρίως έχει σχέση με τα χρήματα. Δηλαδή είναι μεσότης περί χρημάτων, δηλαδή ούτε σπάταλοι να είμαστε, ούτε φιλάργυροι, αλλά να διαθέτουμε με το σωστό τρόπο, θα δούμε στη συνέχεια πώς το βλέπει το θέμα, τα χρήματά μας. Εδώ μπαίνει βέβαια ένα θέμα, πώς συμπεριφέρονταν οι ελεύθεροι άνθρωποι, πώς συμπεριφέρονταν οι δούλοι. Οι δούλοι είναι μόνο εκείνοι που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν κάποιες χειρονακτικές εργασίες ή έστω και να έχουν το ρόλο παιδαγωγών ενίοτε. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχει πάνω από το κεφάλι τους ο κύριος, ο αφέντης που τους διατάσσει τι να κάνουν. Ή δούλοι ήταν και εκεί, δηλαδή κατά τους φιλοσόφους. Δούλοι εκείνοι οι οποίοι ήταν υποχείριοι των ελεύθεροι μεν τυπικά και πολιτικά, αλλά υποχείριοι των ειδονών του επιθυμητικού μέρους της ψυχής, να άγονται και να φέρονται σε κάθε κακή και άδικη πράξη. Προφανώς ισχύει το δεύτερο, με αυτή τη σημασία το παίρνει ο Αριστοτέλης, όπως και αν έχει, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε τον όρο γενναιόδωρος, εμείς δηλαδή στη σύγχρονη ελληνική τον όρο, γιατί ο όρος ελευθεριώτης μπορεί να μας οδηγήσει σε άλλα μονοπάτια που δεν έχουμε τώρα το χρόνο να τα εξερευνήσουμε. Η ασωτεία λοιπόν και η φιλαργυρία αποτελούν αντίστοιχα υπερβολή και έλλειψη σε σχέση με την αρετή της γενεοδορίας. Φιλάργυροι είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται για τον πλούτο περισσότερο από όσο πρέπει, και ενώ άσωτοι είναι εκείνοι που είναι ακρατείς όσον αφορά τη δαπάνη των χρημάτων και κυρίως τα σπαταλούν για ακολασίες. Δηλαδή, συνήθως ο σπάταλος συσχετίζεται από τον Αριστοτέλη με τον ακόλαστο. Και βεβαίως είναι από δική τους υπετιότητα, με δική τους ευθύνη, με δική τους εκούσια πράξη, φιλάργυροι ή δηλαδή υπεύθυνοι για αυτό που κάνουν ή σπάταλοι, άσωτοι. Εδώ πέρα θίγει και ένα άλλο θέμα, ότι τα χρήματα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσον για να εξυπηρετήσουμε κάποιους σκοπούς και όχι ως σκοπός τα ίδια, όπως ο φιλάργυρος που το να μαζεύει χρήματα είναι γι' αυτόν η μέγιστη απόλαυση. Τα πράγματα λοιπόν που έχουμε προς χρήση είναι είτε καλά είτε κακά και τα πλούτη ανήκουν στα πράγματα προς χρήση. Ο πλούτος δεστεί των χρησίμων, χρήσιμος με την έννοια του πράγματος που χρησιμοποιούμε για κάποιο σκοπό. Χρήσεται άριστα ο έχων την περί τα χρήματα αρετήν, ούτως δεστήν ο ελευθέριος, δηλαδή ο γενναιόδωρος. Αυτός είναι εκείνος ο οποίος δίνει σε όσους πρέπει χρήματα, δηλαδή όσους έχουν ανάγκη, όταν πρέπει και όπως πρέπει. Διό μάλλον εστί του ελευθερίου το διδώνε εις δι, και ό,τι δει και τα λοιπά. Και η αρετή του έγκυται κυρίως στο να ευεργετεί τους συνανθρώπους του. Της γάρ αρετής μάλλον το ευπίν. Και βέβαια ως ανταπόδοση έχει συνήθως την ευγνωμοσύνη και τον έπαινο. Εις γαρδί, δίνει ο γενναιόδωρος, εις γαρδί και όσα και ότε. Δηλαδή όχι ανεξέλεγκτα, πόσα έχει ανάγκη ο άλλος, αυτά θα του δώσει και όταν τα χρειάζεται. Γενικά όμως παρατήρησε ο φιλόσοφος ότι περισσότερο γενναιόδοροι είναι εκείνοι που απέκτησαν την περιουσία τους
από κληρονομιά και όχι εκείνη που την αποπόκτησαν με δυσκολία και με κόπο και μόχθο δικό του προσωπικό. Αυτή είναι πιο φιδωλή. Εκείνη που είτε από τύχη είτε από κληρονομιά απέκτησαν μια περιουσία και χρήματα, είναι πιο δοτική, πιο εύκολη στο να τα διαθέτουν για τους άλλους. Είναι λοιπόν, δίνει τον ορισμό πλέον του γενναιόδωρου, εκείνος που ξοδεύει ανάλογα βέβαια με την περιουσία του και όχι να πτωχεύσει ο ίδιος για να βοηθήσει τους άλλους και όσα πρέπει. Εκείνος που, όπως είπαμε πριν, ξοδεύει υπερβολικά είναι ο άσωτος. Ελευθέριος εστίν ο κατά την ουσίαν, δηλαδή περιουσίαν δαπανών και εις άδει, ο δε υπερβάλλον άσωτος. Η ασωτεία λοιπόν είναι υπερβολή στο να δίνει κάποιος τα χρήματά του. Αντίθετα η φιλαργυρία, που είναι χειρότερη από την ασωτεία, αποτελεί έλλειψη ως προς την προσφορά και υπερβολή ως προς την αποδοχή. Οι φιλάργυροι δέχονται εύκολα από τους άλλους δώρα και χρήματα, αλλά οι ίδιοι πολύ το σκέπτονται για να δώσουν με τη σειρά τους. Ημένουν ασωτεία το διδώνε και μη λαμβάνειν υπερβάλλει, το δε λαμβάνειν ελείπει. Συνήθως οι άσωτοι δεν τους νοιάζει να παίρνουν από άλλους χρήματα, να δίνουν μόνο θέλουν. Η δε ανελευθερία, δηλαδή φιλαργυρία, ανελευθερία και φιλαργυρία είναι το ίδιο. Άρα και εδώ βλέπουμε ότι ο όρος ελευθερία δεν έχει να κάνει με την πολιτική ελευθερία, αλλά με τη συμπεριφορά του ανθρώπου, την ηθική συμπεριφορά. Η δε ανελευθερία το διδώνε μεν ελείπει, το λαμβάνει δε υπερβάλλει. Και οπωσδήποτε ο άσωτος είναι καλύτερος από το φιλάργυρο. Ο γετιούτος δόξιν αν ου μικρό βελτίον, άρα πολύ βελτίον, πολύ καλύτερος, είναι του ανελευθέρου. Γιατί ευδία τόστε γάρεστη, γιατί μπορεί εύκολα να θεραπευτεί ο άσωτος και με την ηλικία και με την παινία στην οποία θα περιέλθει, θα του γίνει μάθημα, και υπό της ηλικίας και υπό της απορίας. Και επί το μέσον δυνατελθεί και πιο εύκολα πηγαίνει, θα πάρει το σωστό δρόμο προς την γενεοδορία ο άσωτος, γιατί έχει τις ιδιότητες του κατά βάση του γενναιόδωρου, αλλά σε υπερβολικό βαθμό. Αντίθετα, ο φιλάργυρος είναι πολύ δύσκολο να γιατρευτεί, είναι ένα πάθος αυτό που δύσκολα θεραπεύεται και δεν εξυπηρετεί κανένα, ενώ ο άσωτος όλο και κάποιον σπαταλάει τα λεφτά του πολλές φορές αδικαιολόγητα, αλλά μέσα στους πολλούς που έχουν λαβαίνει, από αυτόν θα βρίσκονται και κάποιοι πραγματικά έχουν ανάγκη. Ο αντίθετο φιλάργυρος δεν ωφελεί κανέναν, ούτε και τον ίδιο τον εαυτό. Ο δε τούτον των τρόπων άσωτος, πολύ δοκί βελτίων του ανελευθέρου είναι, ανελεύθερος είπαμε είναι ο φιλάργυρος, δια τεταηρημένα και ότι ο μεν ωφελεί πολλούς, ο άσωτος, ο δε ουδένα, αλλά ούδε αυτόν, ούτε τον ίδιο τον εαυτό. Μετά επανέρχεται σε ένα θέμα που είπαμε και πριν, ότι περισσότεροι από τους άσωτους είναι ακόλαστοι, γι' αυτό και σπαταλούν την περιουσία τους και μπορούν όμως να θεραπευθούν. Αντίθετα με τη φιλαργυρία που είναι πάρα πολύ δύσκολο να θεραπευθεί. Η δε ανελευθερία ανίατος εστίν. Δοκί γάρ το γύρας και πάσα δυναμία ανελευθέρους πίν. Γιατί καθώς προχωρεί ο χρόνος και όσο κοντεύουν τα γυρατιά, όλο και πιο φιλάργυρος γίνεται κανείς με την υπόνοια ότι θα του χρειαστούν πολλά χρήματα όταν είναι ανήμπορος και σε μεγάλη ηλικία. Οι περισσότεροι δυστυχώς άνθρωποι είναι περισσότερο φιλάργυροι παρά άσωτοι. Οι γάρ πολύ φιλοχρήματοι μάλλον ή δοτικοί. Αγαπούν τα χρήματα παρά να τα θέλουν να τα δίνουν στους άλλους. Η φιλαργυρία, πάλι το ίδιο λέει πολλές φορές, είναι μεγαλύτερο κακό από την ασωτεία, εντάξει. Και πηγαίνουμε σε μια άλλη αρετή που μοιάζει με τη γενναιοδωρία, αλλά σε μεγαλύτερο βαθμό δίνει κάποιος χρηματικά ποσά. Είναι η μεγαλοπρέπεια, όπως την ονομάζει. Δόξε δάν ακόλουθον είναι και περί μεγαλοπρεπίας διελθύν. Αυτή εμφανίζεται ως αρετή που αφορά τους πλουσίους μόνο. Δηλαδή δεν έχει να κάνει απλώς με το να δίνεις κάποια χρήματα στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, αλλά πρόκειται για μεγάλες δαπάνες, πρόκειται δηλαδή για χορηγίες, όπως γνωρίζουμε στην αρχαία Ελλάδα, ή για μεγάλους ευεργέτες, θα λέγαμε, στις ημέρες μας. Και
Έχει για παράδειγμα τον εξοπλισμό πολεμικού πλοίου, τον εξοπλισμό αποστολών θρησκευτικών ή διαπραγματευτικών σε σχέση με εμπόλεμες καταστάσεις και τέλος πάντων πολύ μεγάλα έξοδα που αφορούν την πόλη ή το κράτος, θα λέγαμε σήμερα. Έχουμε τους μεγάλους ευεργέτες και εμείς που δίνουν πράγματι μεγάλα ποσά για την ίδρυση πολιτιστικών κέντρων, για την ίδρυση εκπαιδευτηρίων, για την ίδρυση νοσοκομείων, τέλος πάντων μεγάλα έξοδα. Αυτή είναι η μεγαλοπρέπεια. Έλλειψη αυτού, δηλαδή τη κακία, αποτελεί η μικροπρέπεια, δηλαδή ένας πολύ πλούσιος που δεν θέλει να δίνει καθόλου χρήματα, αντίθετο της μεγαλοπρέπειας, και υπερβολή είναι η βαναυσία και απειροκαλία, δηλαδή η ακαλαισθησία και το να δίνεις για να εντυπωσιάσεις, όχι για να κάνεις το καλό. Χιδεότητα κάποιοι το ονομάζουν, βαναυσία δεν είναι ακριβώς χιδεότης, όχι. Είναι το να μην σκέπτεσαι λογικά που δίνεις τα χρήματα σου, να τα δίνεις προς εντυπωσιασμό. Ο όρος βάναυσος εδώ έχει αυτή τη σημασία. Και απειροκαλία, εντάξει, το αντίθετο της καλαισθησίας, δηλαδή του μέτρου, αφού η ομορφιά έχει να κάνει με την αρμονία και το μέτρο, η απειροκαλία έχει να κάνει με την ασχήμια εξυπερβολής. Και κυρίως να επιδεικνύονται σε πράγματα που δεν πρέπει. Υπερβάλλουσε το μεγέθη, περιάδει. Και είναι πολλοί αυτοί, τουλάχιστον στην εποχή του Αριστοτέλη, που κάναν δημόσιες δαπάνες μόνο για να ικανοποιήσουν τη φιλοδοξία τους και όχι για να υπηρετήσουν το κοινό συμφέρον, όπως θα έπρεπε να κάνουν, όπως κάνουν οι μεγαλοπρεπείς. Και έχει και άλλα παραδείγματα, ξένους προσκεκλημένους, πρέσβεις κυρίως από άλλες χώρες κτλ. Επίσης η οικία του μεγαλοπρεπούς δεν υπερβολικά φαντασμαγορική ώστε να ενοχλεί τους εκείνους οι οποίοι δυσκολεύονται στον οικονομικό τομέα, αλλά βεβαίως έχει τα εκείνα που χρειάζονται για να εξασφαλίζει σε αυτόν και στην οικογένειά του μια άνετη ζωή. Μεγαλοπρεπούς δε και οίκον κατασκευάσαστε πρέποντος το πλούτο, κόσμος γαρτής και ούτως, γιατί και αυτό είναι ένα είδος κοσμήματος, ωραίου δηλαδή πράγματος που μας περιβάλλει, και καλό είναι να υπάρχει εφόσον μπορεί. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να επιμείνουμε σε αυτούς τους δύο. Απ' την άλλη μεριά είναι ο μικροπρεπής, αυτός που ενώ έχει πολλά χρήματα δεν δίνει παρά με πολύ μεγάλο δισταγμό. Και καταντάει να είναι ο υπερβάλλον, πάλι ξαναγυρίζει στην αρετή της μεγαλοπρέπειας, ο υπερβάλλον λοιπόν είναι ματαιόδοξος, εκείνος που θέλει να δίνει μεγάλα ποσά, όχι για το κοινό καλό, αλλά για να φαίνεται. Και έχουμε το μεγαλόψυχο σε αντίθεση με το μικρόψυχο, εκείνος που δεν δίνει παρά με πολύ μεγάλη δυσκολία. Παρόμοιες έννοιες με το μεγαλοπρεπή, δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε ιδιαιτέρως. Ο μεγαλόψυχος εκτίθεται σε κινδύνους για σπουδαία πράγματα και όταν κινδυνεύει δεν υπολογίζει τη ζωή του, μοιάζει με τον Ανδρείο δηλαδή, και επίσης του αρέσει να ευεργετεί. Είναι παρόμοια έννοια με τον μεγαλοπρεπή, αλλά συνδυάζει και την έννοια του Ανδρείου, την αρετή του Ανδρείου. Και να εξυπηρετεί επίσης ο μεγαλόψυχος τους άλλους με προθυμία. Το βάδισμά του είναι αργό, η φωνή του βαριά, ο λόγος του αβίαστος, καλά. Η κίνησης δε βραδία του μεγαλοψύχου δοκι είναι και φωνή βαρία και λέξεις στάσιμος. Αυτά είναι εξωτερικά γνωρίσματα, δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το αντίθετο αυτού ως προς την υπερβολή είναι ο ματαιόδοξος. Το ίδιο δηλαδή που είδαμε για τον μεγαλοπρεπή, που καλοποιείται με επιδεικτικά ενδύματα και θέλει να μαθαίνουν όλοι οι άλλοι για την ευμάρειά του. Και στη συνέχεια είναι ως προς την τιμή, μία άλλη αρετή,
είναι ο φιλόδοξος, με την καλή σημασία, ο φιλότιμος λοιπόν. Και έχουμε τον αφιλότιμο για εκείνον που δεν νοιάζεται για την αποδοχή των συνανθρώπων του, ούτε για την καλή του φήμη. Εντάξει, δεν έχει φιλότιμος, ενώ θεωρείται συνήθως αρετή και αλλού το έχει χρησιμοποιήσει με την έννοια της μεσότητας. Εδώ τώρα λέει ότι φιλότιμος είναι ο υπερβολικά επιδιώκων τις τιμές, δηλαδή το θεωρεί ως κακία τη φιλοτιμία, ως υπερβολή, αφιλότιμος εκείνος που δεν νοιάζεται καθόλου, και η μεσιωδός λέει ότι δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο, η μεσότητα δεν έχει ιδιαίτερη ονομασία, αλλά πρέπει να βρισκόμαστε στο μέσον, ούτε να διαφορούμε για τη γνώμη των άλλων, ούτε να την επιδιώκουμε πάση θυσία. Ανωνύμου δεούσης της μεσότητας. Μετά έχει την αρετή της πραότητας, το λέμε και εμείς σήμερα, πραότης δεστή μεσότης, περιοργάς. Πάλι το μέσο δεν έχει ιδιαίτερο όνομα. Εδώ υπάρχει πρόβλημα, γιατί η πραότης κανονικά είναι αρετή. Τώρα εδώ το έχει ως μείον, δηλαδή το έχει ως έλλειψη σε σχέση με την οργή που είναι υπερβολή, χωρίς να προσδιορίζει τη μέση. Δηλαδή δεν πρέπει να είμαστε ούτε υπερβολικά πράοι. Το εξηγεί στη συνέχεια και να δεχόμαστε τις προσβολές αδιαμαρτύρητα και τις επιθέσεις των συνανθρώπων μας, ούτε να οργιζόμαστε με το παραμικρό, αλλά να έχουμε μια μέση στάση, δηλαδή για τα σοβαρά θέματα που μας, όπου μας προσβάλλουν να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας και να εν μέτρο να μην οργιζόμαστε επίσης. Να οργιζόμαστε, αλλά εν μέτρο. Όταν, εκεί που πρέπει και όταν σοβαρά μας προσβάλλουν. Παρ' όλα αυτά, σήμερα πραότης θεωρείται βέβαια αρετή. Είναι λίγο αυτό υπερβολικό. Θεωρεί δουλοπρέπεια την υπερβολική πραότητα και δυστροπία την υπερβολική οργιλότητα. Και κάνει νήξη για τη φιλία, στην οποία όμως την οποία θα εξετάσει στο επόμενο βιβλίο, στο μεθεπόμενο, με κάθε λεπτομέρεια, γιατί στο πέμπτο θα μιλήσει για τη δικαιοσύνη. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία, έχει και κάποιες άλλες δευτερεύουσες, θα έλεγα, αρετές. Δηλαδή έχει τη φιλία ανάμεσα στην δουλοπρέπεια και στον κόλακα. Αλλά ήδη τη δουλοπρέπεια μας την είπε ως συνώνυμο της υπερβολικής πραότητας. Δεν έχει σημασία, μην μπλέκουμε με αυτά. Εδώ πέρα πρέπει να τελειώνουμε για σήμερα. Είδαμε, αυτό που έχει σημασία είναι πώς προσπαθεί ο Αριστοτέλης να εφαρμόσει τη θεωρία του περιμεσότητας στις αρετές. Σε κάποιες το επιτυχάνει, σε κάποιες άλλες το πράγμα εμπλέκεται, γίνεται λίγο ασαφές τι είναι, ποια είναι η υπερβολή, ποια είναι η έλλειψη. Κάποιες αρετές συμπίπτουν με κάποιες άλλες. Δηλαδή δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρα τα πράγματα εδώ, εκτός από ορισμένες μόνο, για να συγκεφαλαιώσουμε. Οι πιο σπουδαίες από αυτές που αναφέραμε, που αναφέρει ο Αριστοτέλης, είναι η ανδρεία. Ας αφήσουμε την υπερβολή και την έλλειψη και να δούμε τις αρετές. Είναι λοιπόν η ανδρεία, είναι η γενεοδορία, είναι η μεγαλοπρέπεια, είναι πραότης, παρότι το θεωρεί κακία όταν είναι σε υπερβολή. Θα λέγαμε η εν μέτρο πραότητα, για να είμαστε και στα πλαίσια της σκέψης του Αριστοτέλη. Και βέβαια, σε σχέση με τις ειδονές, η σοφροσύνη, πολύ σπουδαία αρετή. Αυτά χρειάζεται να κρατήσουμε από όσα είδαμε. Τα άλλα είναι λεπτομέρειες που για τον σύγχρονο άνθρωπο δεν έχουν και τόση ιδιαίτερη σημασία. Όμως, είπαμε, αυτές οι βασικές αρετές, η ανδρεία, η σοφροσύνη, η γενεοδορία, δηλαδή να μην είμαστε ούτε φιλάργυροι, ούτε άσωτοι, να μην είμαστε ούτε ακόλαστοι, ούτε ανέσιτοι, ούτε δειλή, ούτε θρασής. Αυτό ιδιαίτερα στην εποχή μας έχει αντίκρισμα σοβαρό και
πολύ επίκαιρο. Αυτά λοιπόν να προσπαθούμε να εφαρμόζουμε στη ζωή μας και όλο καλύτερα ελπίζουμε ότι θα δένουν τα πράγματα. Καλή σας νύχτα.